Καλά στο το κορίτσι μου. Καλά στο το μωρό μου. Μουά. Έλα, για πέραστε, για πέραστε. Το βάρος είπαμε ότι ήταν. Δίνει πόσο αγώνα. Έλα, γράφεις ιστορία. Θα δεις το ρίχνω. 36 και καλά κοιμάς. Άρα λοιπόν, μερσή μου το παιδί πήρε 1120 γραμμάρια. Γεννήθηκε 3 κιλά και είναι αυτή τη στιγμή 4%. Ουσιαστικά πήρε 1100 γραμμάρια. Πήρε πάρα πολύ. Πραγματικά ένα παιδάκι από τη γέννησή του στον πρώτο μήνα θέλουμε να πάρει από 750 μέχρι 900 γραμμάρια. Έτσι, άρα πήρε αυτή τη στιγμή και ένα 30% ουσιαστικά επιπλέον. Που σημαίνει ότι έχω ένα παιδί το οποίο είναι λέμπαρο κατά πάσα πιθανότητα και τρώει και απαιτεί. Και έχουμε λοιπόν, το μήκος του ήταν 49 γεννήθηκε και αυτή τη στιγμή είναι 54,5 που σημαίνει ότι πήρε 5,5 πόντους. Πάρα πολύ καλά, τόσο 5 πόντους το πρώτο μήνα. Κεφαλάκι γεννήθηκε 33 και έγινε 36. Επίσης καταπληκτικό. Άρα τα σωματομετρικά του είναι θαυμάσια. Για το μόνο που δεν πρέπει να ανησυχούμε είναι για τα σωματομετρικά του. Εγώ θα κάνω όμως μερικές ερωτήσεις και εσείς απαντάτε και μου τα λέτε. Άρα έχουμε και λέμε πόσες φορές τρώει το παιδί την ημέρα, πόσες φορές. Μέσα στο όρο γύρω στις 13 με 14 φορές. 13 με 14 φορές. Ο μέσον όρο. 13 με 14 φορές. Όλα είναι θυλασμοί. Όχι. Πόσοι θυλασμούς έχουμε από τις 13-14 φορές. Πρέπει να είναι οι 9. 9 φορές λοιπόν έχουμε θυλασμό. Έτσι με το φύλαστρο βγάζουμε και δίνουμε. Βγάζουμε. Ναι, τουλάχιστον 5 φορές την ημέρα. 5 φορές την ημέρα και τρώει σύνολο με το φύλαστρο, έτσι με το μπουκάλι, δηλαδή πόσο να τρώει κατά μέσον όρο. Γύρω στα 100 ml τη φορά, άρα επί 5. Ένα 500. Τρώει 500 γραμμάρια το θύραστρο. Ναι. Μάλιστα, πίνει και ξένο γάλα. Πίνει και ξένο γάλα. Πόσες φορές δίνουμε ξένο γάλα την ημέρα? 2-3 το πολύ. 2-3 φορές και πίνει σύνολο πόσο ξένο γάλα? 100 γραμμάρια. Σύνολο? Την ημέρα, Την ημέρα. Στην ημέρα σύνολο μπορεί να είναι γύρω στα 170-200. Άρα λοιπόν 170 με 200 γραμμάρια ξένο γάλα. Λοιπόν, έχουμε ένα παιδί το οποίο πραγματικά κάνει μεικτή διατροφή. Ναι. Θυλασμό. Γάλα από το θύλαστο και το δίνουμε με μπουκαλάκι και λίγο ξένο γάλα. Ναι. Έτσι, δηλαδή έχω ένα παιδιτικό παιδί το οποίο μου τρώει. Θεωρητικά αυτό το παιδί μπορεί να τρώει και 600 και 700 γραμμάρια την ημέρα. Ναι. Τέτοιες μεγάλες ποσότητες. Σύνολο. Γιατί? Πρόσεχε, το λένε να πούμε και τα νούμερα. Δηλαδή έχουμε θύλαστρο με το μπουκάλι δηλαδή 500 γραμμάρια. Το ξένο γάλα 200-700. Και θυλάζει και το ίδιο άλλες 9 φορές. Πόσο πίνει, δεν πίνει άλλα 100-200 γραμμάρια από εκεί. Άρα λοιπόν πίνει μεγάλες ποσότητες. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αλλά ταυτόχρονα μας δημιουργεί και μερικά προβλήματα. Ναι. Ποια είναι τα προβλήματα? Ότι επειδή πέφτει μεγάλη ποσότητα τροφής στο στομάχι του, έτσι, και αυτό πρέπει να το πέψει, το πεπτικό σύστημα δηλαδή ζορίζεται, άρα λοιπόν μπορεί να μας δημιουργήσει προβληματάκια και κολικούς. Mm. Συνήθως δημιουργούνται προβλήματα είτε από το ανώτερο πεπτικό, δηλαδή στομάχι και πάνω, που εκφράζεται σαν έμετη. Θα σου κάνει με τους. Τώρα έχει αυτήν την εβδομάδα. Συμφωνώ. Είτε στο κατώτερο πεπτικό, σαν κολική. Ναι. Θα το δούμε βέβαια και στην πορεία. Χαμόμηλο το δίνουμε καθόλου? Όχι. Δεν το δίνουμε χαμόμηλο. Ωραία. Βγάζει γουλιές? Βγάζει. Στα 14 γεύματα που τρώει, πόσες φορές βγάζει γουλιά? Τα 4. 4 λοιπόν στα 14 γεύματα κατά μέσο όρο. Την ώρα που ξεκινάει το φαγητό, ενώ πεινάει. Έτσι, και θέλει να φάει. Κάνει σε έναν υπορή. Όχι. Ωραιότατα. Αυτό είναι ένδειξη για στροσοφαγική παλιγνώμη στην οποία θα το συναντήσουμε τον επόμενο μήνα, εάν υπάρξει. Κακά, πόσες φορές κάνει την ημέρα? Κάνει γύρω στις 6-7 φορές. 6-7 φορές. Αρκετά. Πολύ καλά. Βλέμμες έχουν μέσα τα κακά? Είχαν πριν μια εβδομάδα. Πριν μια εβδομάδα.
εάν το πω διαφορετικά, στις 10 κενώσεις, πόσες φορές είχαμε βλανίτσα? Γύρω στις 5 φορές. 5 φορές στις 10. Και λίγο αέρα, αέρα είναι τα κακά της, δεν ήταν συμπαγές. Okay, τι εννοώ, τι εννοώ, δεν ήταν συμπαγή. Δεν ήταν από είναι τα κακά της που ήταν μπλάκια, μπλάκια, μπλάκια. Τα μπλάκια σημαίνει άπεπτα. Έτσι, που σημαίνει ότι τρώει πολύ άπεπτα, σημαίνει ότι δεν προλαβαίνει το μεταγωνίσει. Ήταν πιο νεύλα. Πιο νεύλα, μια χαρά. Αίμα είχε καθόλου μέσα. Καθόλου αίμα. Ωραία. Προβλήματα της κυσίας και λοιπά δεν συζητάμε. Αέρια. Έχουμε πολλά. Είναι ακροσμητικό. Όταν έχουμε τόσο μεγάλη τροφή στο στομαχάκι και στο καρδιακό σύστημα, το μόνο που θα βλέπουμε είναι αέρια. Ναι. Κολλικούς έχουμε, πώς εκφράζονται κολλικοί, κυρίως βλέπεις ένα παιδί το οποίο φουσκωμένη κυλίτσα, μαζεύει ποδαράκια, τεντώνει ποδαράκια, αφήνει αέρια, κάνει κακά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, λέμε ότι έχουμε και κολλικούς. Ναι, έτσι. Ναι. Και μάλιστα από ό,τι στο τηλέφωνο, από ό,τι έχω δεχτεί αρκετά τηλεφωνήματα, σημαίνει ότι έχουμε και αρκετούς κολλικούς. Ο ύπνος το βράδυ. Κοιμάται το βράδυ καθόλου καλά. Πόσες ώρες συνεχόμενο ύπνο έχω τη νύχτα? Δύο. Στο δύο ώρα λοιπόν ξυπνάει και τρώει. Ναι, αυτό το 14 φορές σημαίνει ότι τρώει συνέχεια. Φάρμακα, του δίνουμε τίποτα? Δεν του δίνουμε βιταμίνη D και σίδηρο. Θα το δώσουμε τώρα όμως. Έτσι, αν θα ξεκινήσουμε να δίνουμε βιταμίνη D και σίδηρο. Όλα τα παιδιά τα οποία θυλάζουν δίνουμε για 5-6 μήνες και βιταμίνη D και σίδηρο. Και εγώ σίδηρο ακόμα. Ναι, έτσι. Αλλά δίνουμε και στα παιδάκια για ένα χρονικό διάστημα, κυρίως στα παιδιά τα οποία θυλάζουν. Γιατί αν πάρει ξένο γάλα, το ξένο γάλα έχει μέσα και βιταμίνη D και σίδηρο και έτσι δεν είναι αναγκαίο. Αλλά στα παιδιά που θυλάζουν, δίνουμε. Λοιπόν, πες μου, Σύνη μου, σε παρακαλώ, ερωτήσεις, παρατηρήσεις δικές σου. 1, 2, 3. Τι ερωτήσεις έχεις? Θέλω να τις καταγράψουμε κιόλας. Ναι. Έχεις φέρει μαζί και το βιβλιάρι, τον εμβολί, το παρακολούθησες, που σημειώνεις? Πού το έχεις? Είναι μέσα, θα μου το δω σε λιγάκι. Ωραιότατα, το θέλω και αυτό. Λοιπόν, ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Λοιπόν, τώρα κάτι. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Όσες θες, 100 δηλαδή, ευχαρίστω σε απαντάω. Λοιπόν, παρατήρησε το μοναδικό πράγμα που είδα ότι έχει μίξει το μωρό και έχει πράσινες μιξούλες. Άρα λοιπόν έχουμε μιξούλες και μάλιστα μπορεί να είναι και πράσινες. Και ρουφουνίζει, δηλαδή το σωληνικό κάνει. Ρουφουνίζει κυρίως στον ύπνο και την ημέρα ρουφουνίζει. Όχι, μόνο στον ύπνο. Στον ύπνο κυρίως ρουφουνίζει. Ναι. Τις περισσότερες φορές αυτό το ρουφουνίζει είναι φυσιολογικό γιατί η μύτη μας έχει. Μα αυτό που το έβγαλα πάντως βγαίνουν μυξούλες πράσινες. Εντάξει, αν το να βγάζει μυξούλες πράσινες σημαίνει ότι κάπου μπορεί να μην έχει κυριολογήσει. Μπορεί κάποιος να ήρθε στο σπίτι και να μας κόλλησε τίποτα. Και αυτό είναι και το δύσκολο γιατί πρέπει να βάζουν φυσιολογικούς όρους πολλούς. Θα το απαντήσω. Άλλη ερώτηση. Πάρα πολύ, αλλά δεν το είπαμε. Γκρίνια. Ναι. Γκρίνια. Και ότι δεν κοιμάται, κοιμόταν πριν μια εβδομάδα 3 ώρες. 3 ώρες. Τώρα το πάει ένα μία με 2 ώρες και ζητάει πιο πολύ φαΐ και πιο πολύ γκρίνια. Και αν τυχόν δεν φάει, είναι κλαίει ακόμα περισσότερο. Έτσι. Συμφωνούμε. Άλλη ερώτηση. Ό,τι θέλεις, ό,τι θες. Οποιαδήποτε ερώτηση. Δεν υπάρχουν έξυπνες και χαζές ερωτήσεις. Όλες είναι ερωτήσεις. Το μοναδικό πράγμα που πρατήσουν είναι στο κεφαλάκι από πίσω κάτι κοκκινίλες. Κοκκινίλες στο κεφαλάκι από πίσω. Σωστό. Το άλλο. Δεν ξέρω τώρα αν φταίω εγώ ή έχει αρχίσει. Θα το δούμε, θα το δούμε. Κοκκινίλες στο κεφαλάκι. Άλλο. Δεν της αρέσει καθόλου να την αλλάζουμε. Δεν της αρέσει να την αλλάζουμε. Κοκκινίζει. Γίνεται κόκκινη τα νεύρα της. Κόκκινη. Από τα κλάματα και τα νεύρα της. Ναι. Πολύ. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, το κάνω. Θα τα απαντήσω όλα. Ό,τι και να με ρωτήσει. Άλλε ερωτήσει, όλε τι ερωτήσει θέλω. Είναι υπερκινητικό παιδί. Βλέπει λοιπόν ότι είναι λίγο ζουζούνα. Είναι. Και έχει δύναμη, δηλαδή. Το ίδιο ήταν και στην κοιλιά μέσα. Ναι. Κλάτσα ναι. Πάρα πολύ. Άρα, το δεξί μου το πλευρό. Άρα σημαίνει αυτό, είναι μια μικρή ένδειξη ότι και μεγαλώνοντα θα έχουμε υπερκινητικότητα. Αυτά είναι έξυπνα παιδιά, πολύ καλά, αλλά είναι ζουζούνια. Και θέλουν μεγάλο κόπο στο μεγάλωμα γιατί θέλουν πολύ προσοχή. Το είδα στις κινήσεις της. Δηλαδή δεν είναι ήρεμη, χαλαρή, είναι νεύρο. Συμφωνώ. Άλλη ερώτηση. Ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Λίγες ερωτήσεις έχεις. Δεν έχεις και πάρα πολλές. Είναι πάρα πολύ όμορφες. Καλές ερωτήσεις, αλλά είναι ουσιαστικά απλές. Δεν είναι κάτι. Παρόλο που δέχτηκα αρκετά τηλεφωνήματα. Για την γκρίνια του παιδιού. Ναι, αλλά ότι γκρίνια δεν έχουμε. Ναι, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα από ό,τι φανταζόμουν. Λοιπόν, πάμε να το δούμε τώρα. Και μετά θα απαντήσω και τις ερωτήσεις. Είναι...
σε ζώνη. Καλύτερα με εσύ, τι όμορφο παιδί έχει. Χαράζα, πρέπει να μοιάζει στον παππού, ε. Αγάπη μου, στον πατέρα του μοιάζει. Αγάπη μου, αγάπη μου. Λοιπόν, γιατί τι κοιτάζω. Κοιτάζουμε την στάση του παιδιού. Βλέπει ότι κάνει, είναι τα χεράκια του σε κάμψη κτλ. Κοιτάζουμε το χρώμα του παιδιού, αν είναι καλό. Και βλέπουμε τη γενική του την εικόνα. Έτσι. Το πρώτο, η πρώτη παρουσίαση, η πρώτη εμφάνιση. Για να δούμε λοιπόν πρώτα καρδούλα και αναπνευστικό. Για να ακούσουμε. Πάρα πολύ καλά, πάμε και πούμε και από πίσω. Ελλάδα εδώ το παιδί, Ελλάδα. Τι κορίτσι είναι αυτό, παιδιά. Τι κορίτσι είναι αυτό. Τι κορίτσι είναι αυτό, μαμά. Τι όμορφο κορίτσι είναι. Ποιος δεν πω, δεν σηκώνει και το κεφάλι. Δεν σου σηκώνει το κεφάλι. Φοβερή. Αναπνευστικό, μητούλα, καρδιά, υπέροχα. Πάμε παρακάτω. Εδώ πες, για πιάσε το σεντονάκι εδώ. Πιάσε το σεντονάκι εδώ. Πιάσε το σεντονάκι εδώ. Έλα εδώ αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε από πάνω στα κάτω, κεφαλάκι. Πρόσθετη πηγή πάρα πολύ καλή, ραφές καλές. Με το πιέο, τριγματικό, κροταφικό, ηνιακό, πάρα πολύ καλό. Μη, όρο μου, όχι, 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 όχι το παιδί μου, όχι το παιδί μου. Τα φρυδάκια μας ωραία. Τα ματάκια μας ωραία. Έχει μια κοκκινίδα εδώ πάνω. Ναι. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, θα εξαφανιστεί. Μάτια, κόρες, επεφικόλες θαυμάσια. Δεν βλέπουμε να έχει πουθενά να μου κάνει τίποτα στραβισμό. Βέβαια, τσιμπλιάζω ματάκι. Ναι. Αυτό οφείλεται στο ότι εδώ στην άκρη υπάρχουν οι λεγόμενοι ρινοδακρυϊκοί πόροι. Δύο σωληνάκια που μαζεύουν το δάκρυ και καταλήγει στη μύτη. Σε αυτή την ηλικία τα σωληνάκια αυτά είναι στενά με αποτέλεσμα να φράζουν και να τσιμπλιάζουν τα ματάκια. Συμφωνούμε. Αν υπάρχει και τέτοιο ιστορικό, ναι, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε πάλι παρέμβαση. Το ξεχνάμε για την ώρα και το βλέπουμε μέχρι την ηλικία των 10 μηνών. Αλλά εδώ τώρα το μόνο που κάνει η μαμά να μου καθαρίζει τα ματάκια συνεχώς. Μύτη, πολύ καλή. Ρουθουνάκια καλά. Χείλος, πάνω χείλος καλό, κάτω χείλος καλό. Περό μέσα καλή. Γλώσσα καλή. Χαλινός δεν υπάρχει, είναι θαυμάσιος. Μπράβο. Αυτάκι, σχήμα θέση καλό. Αυτάκι, σχήμα θέση καλό. Θαυμάσια. Πάμε να δούμε. Τράχυλος. Ωραιότητα. Είδε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Μασχαλίτσα. Πολύ ωραία. Βραχή. Έτσι. Βραχιόνιο αντιβράχιο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο δαχτυλάκι. Παλάμη. Θαυμάσια. Πάμε λοιπόν και εδώ. Μασχαλίτσα. Βραχιόνιο αντιβράχιο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Παλαμίτσα παλάμη πάρα πολύ. Τα στιγμάτια δεν είναι διαβολικό, είναι φυσιολογικό. Το δέρμα επίσης είναι πάρα πολύ καλό και απαλό. Πάρα πολύ. Αλληλινιάζει πρέπει. Κυλίτσα. Φουσκωμένη, όπως την περίμενα. Λοιπόν, για να δούμε και την κυλίτσα μας. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή. Είναι φουσκωμένη λοιπόν, όπως την περιμέναμε. Γιατί, τρώει πάρα πολύ και έχει παραγωγή αερίου. Ακούω το θόρυβο. Έχει μέσα. Έχει. Και βλέπει και με το σκουπίδι σε ένα τραχάκι, όπω το λε. Έτσι λέγεται μετακτορική κοιλία. Άρα σημαίνει τι είναι. Ο ομφαλό είναι πάρα πολύ καλό. Ορμάσει και έδεσαι. Έτσι. Σπίνε. Το σιχοτάκι. Ωραία. Αν το ζωήσει, να δούμε τι ακούσουν και αέρια. Λοιπόν. Βγάζει πάρα πολύ. Μπράβο, 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 μπράβο,
το καλό, θαυμάσιο. Προχτικός δαχτύλιος, καταπληκτικός. Πόδια, μέχρι εδώ. Ήσχεται καλά. Μόνο ανοίγεται καλά. Ωραία, όπα, ωραία. Ξέρω, δεν θα αρέσει αυτό. Ήσχε είναι, καταπληκτικά. Έλα κάπου. Μυρός, μνήμη. Ποδοκνημική, θαυμάσιο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, δαχτυλά, επίπεδο. Τα νυχάκια μας είναι πάρα πολύ καλά. Μυρός, μνήμη. Ποδοκνημική, θαυμάσια, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Έλασε εδώ και λίγο προμητά. Έλασε εδώ και λίγο προμητά. Έλα εδώ, εδώ, παιδί. Έλα εδώ. Σηκώνει το κεφάλι προηγουμένως, το είδαμε. Έτσι. Λοιπόν, έχει μια κοκκινίλα από εδώ πίσω. Αυτές είναι φυσιολογικές κοκκινίλες που τις έχω. Έτσι, τις βλέπω. Αυτές θα εξαφανιστούν. Θα εξαφανιστούν, τι σημαίνει. Θα εξαφανιστούν το κεφάλι, δε στο παιδί, ενό μηνό να σηκώνει το κεφαλάκι έτσι. Θα φάει το κομμάτι του. Έτσι, σπονδυλικέ στήλη, πολύ καλή. Δέρμα καλό. Δέρμα καλό. Κομμακίδα, ωραία. Οπτικό τακτήριο, καλό. Ποδαράκι, κάτσε τρε. Πιέσαι με την ψήνη εδώ πέρα το χέρι σου έτσι. Ωραία. Εδώ. Ωραία. Όμορφα και τα ποδαράκια μα. Πάμε ξανά τώρα. Έλα να δούμε τι ξέρει να κάνει τώρα. Έλα να δούμε. Έλα να δούμε τώρα. Για να δείξουμε. Δώσε μου χεράκι. Δώσε μου χεράκι. Ό,τι βάζει το χέρι, το πιάνει σφιχτά και το κρατάει και ανασηκώνει το σώμα τη και μάλιστα μπορεί να κρατήσει. Έτσι. Εδώ. Τώρα, άμα το αφήσει και το αφήσει απότομα, κάνει τον μηχανισμό και δεν κάνει. Φυσιολογικό. Ό,τι βάζουμε στα δάχτυλα ανάμεσα το πιάνει είναι ο δαγμό. Κάνει έτσι, ανοίγει. Έτσι μπράβο. Έλα μου. Έλα έτσι. Έλα έτσι. Έλα έτσι. Σηκώνω το καλό, το κάνω αυτό εδώ πέρα. Θα μου σηκώσει και τώρα το βιβλίο. Έλα εδώ τώρα. Για να σε πιάσω. Μυϊκό τόνο. Δεν μου επιστράει μέσα από το χέρι. Πάμε εδώ πάνω πολύ καλά. Κυριακή όρεση. Βλέπω το κρατάει και πάει σε μια αιτία. Θαυμάστε. Αν το βάλουμε εδώ έτσι, μπορεί να μα κάνει βηματάκια. Ένα. Και την ικανότητά σου. 5, 6, μπράβο! Τι όμορφο μωρό είναι αυτό! Τι όμορφο παιδάκι είναι αυτό! Έλα γαμπούλα, έλα γαμπούλα μου εσύ! Έλα γαμπούλα μου εσύ! Έλα γαμπούλα μου εσύ! Στοματική κοιλότητα καταπληκτική και όμορφη. Γάλα είναι αυτό. Γάλα είναι αυτό. Αυτά που καλώ. Αυτά που καλώ, τα ματάκια σου. Αγάπη μου, στρατισμός, κρύπτα και κόρες καταπληκτικές. Λοιπόν, να σου δώσω ένα φιλί και επειδή μου αρέσει, θα το πάρω τελικά, αποφάσισα. Στην τιμή θα συμφωνήσω. Ωραία, τέλειο. Μπράβο σου. Μπράβο σου, μπράβο. Λοιπόν, με συνέβαια μου, το παιδί είναι καταπληκτικό. Έτσι, δηλαδή έχει πήρε πολύ καλό βάρος, τρώει όμως πάρα πολύ, κατά πάσα πιθανότητα επειδή ήταν μέσα στη μήτρα σε στρεσογόνο κατάσταση δεν έτρωγε τόσο καλά. Αυτά τα παιδιά όταν βγουν απ' έξω προσπαθούν να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος. Φυσιολογικό είναι αυτό, με αποτέλεσμα να σου τρώει λίγο πολύ υπερβολικά. Τα νούμερα δηλαδή αυτά που είπαμε σημαίνει ότι τρώει πολύ. Αλλά ισχύει ο κανόνας. Το παιδί τρώει όποτε θέλει, όσο θέλει. Πάρ' τον καλίτσα. Πάρ' τον καλίτσα το μωρό, αγάπη μου. Καλά, αυτό ποιος το έπλεξε. Η μαμά της κουμπάδας. Φοβερό. Μπράβο. Πολύ καλά. Άρα, η διατροφή που συνεχίζει ακριβώς με τον ίδιο ρυθμό. Ακριβώς με τον ίδιο ρυθμό. Αυτά τα παιδιά τρώνε μικρά και συχνά γεύματα. Έχει μια ήπια γαστροσοφαϊκή παλινδρόμηση. Yeah. Δηλαδή γυρνάει το γαλατάκι και το κάνει και θα το ζήσουμε αυτό τον επόμενο μήνα λίγο περισσότερο. Από ό,τι μου είπες, στα 14 γεύματα, τα 4 γάζει, δεν είναι πάρα πολλά, ναι. Αλλά δεν έχει ανησυχία την ώρα που ξεκινάει το φαγητό. Αλλά ποσότητα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Γιατί μπορεί να βγει πέρα και πολύ. Φυσιολογικό είναι. Συνεχίζεις με αυτό το ρυθμό. Έχεις ένα παιδί που τρώει πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, η κάθε κίνηση, ενώ μας αρέσει που τρώει πολύ, έχει και προβληματάκια. Έχει και προβληματάκια. Έχει και αποπτώσεις. Αυτό μπορεί να τρώει πολύ και μετά, λέει και στις τροφές της. Όχι, όχι. Κάποια στιγμή θα ισορροπήσει. Έτσι. Στις ερωτήσεις λοιπόν, επειδή το άκουσα, οι μιξούλες που είχε και τα λοιπά,
δεν είναι κάτι, είναι καθαρή αναπνοή, είναι φυσιολογικό. Που ρουφονίζει λιγάκι είναι απόλυτο φυσιολογικό. Η γκρίνια είναι η αναμενόμενη, εγώ περίμενα κάτι περισσότερο σημαντικό, δεν το βλέπω, συνεχίζουμε. Το θέμα είναι ότι τα λεπορείς εσύ και δεν κοιμάται καλά. Και δεν κοιμάμαι. Έτσι. Στην ερώτηση αν θες να μπορούμε να βγούμε έξω, σαφέστατα το έξω και μάλιστα τώρα πλέον που είναι άνοιξη, επιβάλλεται αρκεί να μην βρίσκεσαι με κόσμο. Δηλαδή όχι, δεν μπορεί και να ξαναδεί. Σαφέστατα όχι. Έτσι. Οι κοκκινίες που είχαμε στο κεφαλάκι είναι απόλυτα φυσιολογικές, θα εξαφανιστούν. Ο λόξιγκας είναι απόλυτα φυσιολογικός. Διακρίνει ένα παιδί αρκετά υπερκινητικό. Αυτό έτσι θα το έχουμε, δεν μας φέρνει εύκολα, μέχρι 10 χρονών θα το έχουμε. Άρα, είναι ένα αριστουργηματικό παιδάκι να σου ζήσει, να τα φάσει απειθόντα πάλι θέλει να φάει, το σωστό ήθος, να το χαίρεσαι, θα το ξαναδούμε τον επόμενο μήνα, όταν θα είναι 2 μηνών, όπου θα κάνουμε και το πρώτο μας εμβόλιο. Τα εμβόλια τα γράφω εδώ λοιπόν, εύκολα τα σταφέρουμε, άρα δεν έχουμε κάτι να κουβαλήσει περισσότερο. Το μωρό, την αγάπη σου και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είσαι καλά, να χαίρεις το μωρό σου. Να πούμε τον επόμενο μήνα. Φιλιά, φιλιά πολλά.